κοπάσει ακόμα ο Σάλος για την προκλητική μετατροπή του ιστορικού θωρικτού Αβέροφ σε χώρο διοργάνωσης ξέφρενου πάρτι. Ήδη καρατομήθηκε ο διευθυντής του ένδοξου πλωτού μουσείου που επέτρεψε αυτό το έσχος. Οργή και αγανάκτηση προκαλεί η πρωτοφανής μετατροπή του θρηλυκού θωρικτού Αβέροφ σε χώρο διεξαγωγής ξέφρενου γαμήλιου πάρτι και μάλιστα με τη συμμετοχή και την ανοχή αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού. Το πλοίο σύμβολο αμαυρώθηκε από την επέσχυντη ενέργεια του επιχειρηματία Πατίτσα και τη τηλεπερσόνα συζύγου του Μαριέτα Κουσαλά, που μετέτρεψαν ένα ιερό ναυτικό χώρο σε κοκτέιλ πάρτι με μοντέλα, χορούς και τραγούδια. Ξέρω ότι κάποιοι ενοχλούνται από τα σύμβολα και ακόμα και ότι αρκετοί αδιαφορούν. Αυτό βέβαια που δεν ήξερα με τα επεισόδια που έγιναν, με το γλέντι που έγινε προχθές, ήταν το ότι κάποιοι θεωρούν τα σύμβολα ως ντεκόρ γκλαμουριάς. Το καράβι αυτό θεωρείται ενεργεία, τιμή Σένεκια, ανεξαρτήτως αν είναι μουσείο. Λοιπόν, αυτές του είδους οι εκδηλώσεις είναι απόλυτα απαράδεκτες. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα σωστή, δίκαιη και να καταλογιστούν ευθύνες όσο και ψηλά θα χρειαστεί να πάνε. Για το φιάσκο αυτό την ύφη πλήρωσε μόνον ο διευθυντής του Αβέροφ, αρχιπλοίαρχος Ευάγγελος Γαβαλάς, που ήταν παρόν και επέτρεψε ή ανέχτηκε τα έσχη. Καρατομήθηκε με απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου. Τουλάχιστον και κυβερνήσει αν ήμουν να του πέταγα έξω. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι, ξέφευγα ο Αμπέλινγκ. Υπάρχει το γεν και υπάρχει κυβερνήσει μέσα. Υπάρχει πλήρωμα κλπ. Πρώτα απ' όλα όμως ρίχνω την ευθύνη στους συναδέλφους μου του πολεμικού ναυτικού, τόσο σε αυτούς που παρίστανται στην εκδήλωση, όσο και σε αυτούς οι οποίοι την ενέκριναν. Διότι και αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Η ηγεσία του πολεμικού ναυτικού την κλείδωσε πολύ φτηνά, παρότι είχε εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας του επιχειρηματία Πατίτσα για την εκδήλωση στο πλοίο. Και αυτό γιατί, όπως φαίνεται καθαρά στο έγγραφο που αποκαλύπτει το Star, το ναυτικό είχε εγκρίνει αίτημα της εταιρείας για παρουσίαση επί του θωρικτού ενός αφιερώματος για τα 100 χρόνια από την καθέλκυσή του και όχι φυσικά για ξέφρενο γαμήλιο πάρτι. Αποδεικνύεται πάντως περίτρανα ότι ο επιχειρηματίας προσπάθησε να εξαπατήσει το ναυτικό, αφού φυσικά δεν είχε αποκαλύψει τις πραγματικές του προθέσεις. Ο ίδιος βέβαια στην πρόσκληση που απέστειλε έγραφε, όπως βλέπετε, για business και για κοκτέιλ. Οι βουλευτές του Πασόκ ήσαν τη σιωπή. Μόνο ένας μας είπε χαρακτηριστικά και διακριτικός: αν ήμουν εγώ πάνω στο πλοίο, θα τους είχα πετάξει στη θάλασσα, αφού δεν σεβάστηκαν την ιστορία. Η παραχώρηση του ιστορικού θωρικτού Αβέροφ για ιδιωτικές και κοσμικές εκδηλώσεις προσβάλλει βάναυσα την ιστορικότητα και τη σημασία του ζωντανού αυτού μνημείου. Αποτελεί διπλή ντροπή το γεγονός. Ντροπή είναι το ότι διοργανώθηκε μια τέτοια εκδήλωση σε ένα πλοίο δεμένο με την ιστορία της Ελλάδας, αλλά αποτελεί ντροπή και αυτή η επίδειξη γκλαμουριάς σε μια τέτοια περίοδο οικονομικής κρίσης. Ορισμένοι νομίζουν ότι επειδή έχουν λεφτά μπορούν να εξαγοράζουν τα πάντα και να εξευτελίζουν την ελληνική ιστορία. Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Άμυνας κατέθεσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, τονίζοντας ότι η ουδεμία εντολή έχει δοθεί στην κυβέρνησή σας από τον ελληνικό λαό για την περιφρόνηση της ιστορίας και την προσβολή των μνημείων των απελευθερωτικών αγώνων και τη βεβήλωση των εθνικών συμβόλων. Υπήρξε μόνο έκπληξη, αλλά νομίζω ότι υπήρξε και θυμός εκ μέρους μου, γιατί τέτοιες εκδηλώσεις έχουν θέση σε κοσμικά κέντρα, ενώ βεβηλώνουν εθνικά κοιμήλια όπως είναι το θωρικτό Αβέροφ. Ήταν μεγάλο σφάλμα, μεγάλο ατόπιμα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να παραχωρήσει αυτή την άδεια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι λάθος να δίνει το θρηλυκό Αβέροφ για διάφορες εκδηλώσεις ξένες προς την ιστορία του πολεμικού ναυτικού, όπως είναι για παράδειγμα τα Ποσειδόνια, τα οποία φυσικά καμία σχέση δεν έχουν με το ένδοξο όπλο και τα κατορθώματά του. Βραδιά σε μπουζουξίδικο της Εθνικής Οδού θυμίζει περισσότερο το πάρτι πρόκλησης στο θωρικτό Αβέροφ που διοργάνωσαν ο Λέοντας Πατίτσας και η Μαριέτα Χρουσάλα. Σκάφος στην πιάτσα εύκαιρο για να δεξιωθεί τους καλεσμένους της η οικογένεια Πατίτσα δεν υπήρχε και ως εκ τούτου η ιδέα να γίνει η δεξίωση που μετατράπηκε σε γαμήλαιο πάρτι στο ιστορικό θωρικτό ήταν ευρηματική. Ποιος νοιάζεται τώρα για ιστορία και άλλα τελειωμένα. Αν και η πρόσκληση, όπως βλέπετε, παρέπεμπε σε ημερίδα ιστορικού περιεχομένου. Όταν ζεις ένα γυάλινο πύργο του παραμυθιού, πολλές φορές χάνεις και την αίσθηση των αξιών, δηλαδή το τι νόημα έχει το κάθε πράγμα. Το πέρασμα από το χθες στο σήμερα ανέλαβε ένα μπουκέτο ολόδροσων κοριτσιών, ντυμένα ναυτάκια. Όχι τα γνωστά τα ζουμπουρλούδικα,
που υποδέχονταν τους λαμπερούς καλεσμένους. Ήταν οι κοπέλες, η οποία στον τίσιμό τους παρέπεμπε σε ναυτάκια, ας πούμε. Στέχανε κάποιες κοπέλες. Εκείνες καλωσορίζουν τον κόσμο, να κατευθύνουν, από εδώ είναι το μπαρ, από εδώ είναι το catering που ήταν. Η σεμνή τελετή στο πλαίσιο της αυλαίας των Ποσειδονίων μετατράπηκε σε ένα ξέφρενο γλέντι, με σαμπάνιες, φαγητά, αλλά και dessert, άφθονα κουφέτα από το πρόσφατο γάμο του Λεό Πατίτσα και της Μαρίετας Χρουσαλά. Υπάρχουν μέρη, ρε παιδί μου. Πού, τι. Υπάρχει, μπορεί να πει. Στον Παρθενώνα. Μπορεί να ανέβει στον Παρθενώνα, α πούμε, κάτσε να τσιφτετέλει. Μπράβο. Θα έχει ωραία τέλη. Και όσο περνούσε η ώρα, ο DJ και τα φωτορυθμικά μετέτρεπαν το κατάστρωμα του ένδοξου θορυκτού σε παρακμιακό κέντρο της Εθνικής Οδού. Μισομεθυσμένα η μη γυμνά μοντέλα και εύρωστοι άτριχοι νεαροί ακίζονται ποζάροντας κάτω από τα κανόνια του Αβέροφ για τις απαραίτητες lifestyle φωτογραφίες. Ούτε καταλαβαίνουν, ούτε φαίνεται να ανησυχούν για το πού ακριβώς βρίσκονται τα ανιστόρτα βλήματα. Βρακή δεν είναι αυτό. Αλλά αυτό, ρε παιδιά, πέρα από την πλάκα που θα θέλαμε να κάνουμε, είναι ένα μουσείο, ένα απλωτό μουσείο, το θορυκτό Αβέροφ. Έχει μια ιστορία. Με τεράστια ιστορία στην ελληνική, στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Και όταν οι οικοδεσπότες και καλεσμένοι ήρθαν στο Τσακίρ Κέφι, έριξαν και τις απαραίτητες γυροβολιές. Δεν είναι μόνο αυτές οι προκλητικές τάσεις που παίρναν τα κοριτσάκια μπροστά από τα κανόνια ενός τορικού, το οποίο έχει δώσει μάχες για την Ελλάδα και την ελληνική σημαία. Είναι και το γεγονός ότι δεν μπορείς πάνω σε ένα τέτοιο πλοίο να χορεύεις νησιώτικα. Όταν το πράγμα ξεφεύγει και αρχίζουν οι καραγκούνες και τα νταούλια, είναι λίγο φεδρό. Παρά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών από τη γιορτή της οικογένειας του νεόνυμφου ζευγαριού, δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση ή έστω εξήγηση. Δεν έχω κανένα σχολείο να κάνω για το θέμα. Ευχαριστώ. Το πάρτι στο πολεμικό πλοίο τελικά εξόργησε και προκάλεσε την κοινή γνώμη που ζητά την παραδειγματική τιμωρία όσων ανιστόρτων έδωσαν το δικαίωμα να αμαυρωθεί για άλλη μια φορά η ελληνική ιστορία. Αυτά ας πούμε ότι ζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο. Γονείς και λοιπού συγγενείς δεν έχουν να τα μαζέψουν. Πάμε τώρα στον Κώστα Σημειονίδη, γιατί πριν από λίγο στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Βενιζέλος. Κώστα. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Έτσι είναι ακριβώς. Ήταν πολύ σκληρός ο κ. Βενιζέλος για αυτά που γίνανε στο Αβέροφ. Είπε ότι αυτό που έγινε συνιστά μια βαριά προσβολή του κύρους και της τιμής του πολεμικού ναυτικού. Μια προσβολή και για την πατριωτική ευαισθησία των Ελλήνων. Δείχνει, είπε ο κ. Βενιζέλος, ότι η κοινωνία μας είναι άκρως επιπόλαιη. Έχουν χαθεί τη συνεκτική ιστή, οι αξίες. Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι επικίνδυνο να είμαστε εχμάλωτοι της ισχύως του πλούτου και της ευκολότητας των διαθήμων. Φυσικά έκανε και την αυτοκριτική, ας το πω έτσι, τις υπηρεσίες του Πενταγώνου, του ναυτικού συγκεκριμένα. Είπε ότι οφείλουμε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν δίνουμε τέτοιες άδειες. Επίσης, αποκάλυψε ότι σε 10 μέρες θα τελειώσει η ΕΔΕ που έχει διαταχθεί, γιατί ο αρχιπλήρχος που ήταν επικεφαλής εκεί στο Αβέροφ, ο κυβερνήτης του Αβέροφ, δεν ήταν ο μόνος από ό,τι φαίνεται που θα την πληρώσει την ύφη. Σε 10 μέρες λοιπόν τελειώνει η ΕΔΕ που είναι διαταχθεί από την ηγεσία του πολεμικού ναυτικού και από ό,τι καταλάβαμε από τα συμφραζόμενα του κ. Βενιζέλου, ίσως να ακολουθήσουν και άλλες καρατομήσεις, ίσως και υψηλότερων στελεχών του ναυτικού. Κάτι πολύ σημαντικό μπορεί να σου πω επίσης, κάλυψε ο κ. Βενιζέλος ότι στην παραμονή της εκδήλωσης, δηλαδή την περασμένη Τετάρτη, η εκδήλωση του κ. Πατίτσα έστειλε μια επιστολή ευχαριστήρια προς το ναυτικό που τελικά δέχτηκε να παραχωρήσει το Αβέροφ, μαζί με μια επιταγή 5.000 ευρώ ως δωρεά. Φυσικά ο αρχηγός του ναυτικού όταν είδε ότι μαζί υπάρχει ένα δωράκι μαζί με την επιστολή. Δηλαδή, συγγνώμη, έστειλαν ευχαριστήρια επιστολή και 5.000 ευρώ, δηλαδή το πλοίο παραχωρήθηκε δωρεάν. Το πλοίο παραχωρήθηκε δωρεάν έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ένα δημόσιο κρατικό. Δηλαδή είναι λάδωμα επίσημο. Εγώ δεν μπορώ να το πω έτσι. Σε ποιο όνομα ήταν κομμένη η επιταγή? Ήταν στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν η επιταγή από την εταιρεία του κ. Πατίτσα προς το πολεμικό ναυτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πολεμικό ναυτικό είναι φυσικό πρόσωπο που μπορεί να εισπράξει λεφτά. Μα αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς δεν έγινε κάτι τέτοιο. Όταν πήρε την επιταγή των ναυτικών υπηρεσία οικονομική, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δεν την έχουμε διευκρινίσει. Αλλά... Όχι, αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη αποκάλυψη. Και θα παρακαλούσε πάνω στο κοντρόλ τα παιδιά να αλλάξουν τον τίτλο. Υπήρχε επιταγή 5.000 ευρώ μέσα στην επιστολή, ευχαριστήρια επιστολή. Στην επιστολή, ναι, σε ποιο όνομα ήταν του αρχηγού. Αυτό έχει σημασία, σε ποιο όνομα ήταν.
αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα. Γιατί αυτή η επιταγή που ήρθε, είτε είναι στο πρόσωπο του αρχηγού, είτε του αρχηγού, είτε του ναυτικού, είτε. Αυτή η επιταγή, ο αρχηγός του ναυτικού ενημέρωσε αμέσως τον Βενιζέλο, τον υπουργό άμυνας, οι οποίοι επέστρεψαν ως απαράδεκτη φυσικά την επιστολή και τη δωρεά, κατήγγειλαν το γεγονός και περιμένουν, όπως είπε ο υπουργός, τη δημόσια συγγνώμη της εταιρείας προς το ναυτικό για αυτή την πράξη. Άρα λοιπόν δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το προς το ποιον πήγαινε η επιστολή, αφού πήγαινε προς το ναυτικό. Δεν το δέχτηκαν οι άνθρωποι. Δηλαδή με 5.000 ευρώ όποιος υπογράφει εξαγοράζει την ελληνική ιστορία και αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στις μάχες και στις ναυμαχίες, τόσο αξίζει το ελληνικό φιλότιμο. 5.000 ευρώ. Έχεις δίκιο, Θεωρή. Παρότι τυπικά η δωρεά αυτή έγινε μετά την αποδοχή του αιτήματος, τυπικά, αλλά η ουσία αυτή που λες ακριβώς, ότι τόσο αποτιμάται... Η ιστορία, Κώστα μου, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, δεν γράφεται με ευρώ, δεν γράφεται με λεφτά. Γράφεται με αίμα. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και ο υπουργός είπε ότι προανήγγειλε ουσιαστικά, χωρίς φυσικά να το πει ανοιχτά, αλλά καταλάβαμε όλοι ότι. Πρώτα απ' όλα αυτό! Δεν είναι αδίκημα, ποινικό αδίκημα δεν είναι. Δεν υπάρχει κάποιος να παρέμβει. Ένας εφοπλιστής λαδώνει το πολεμικό ναυτικό και όλοι καθόμαστε και συζητάμε τώρα για το πάρτι κτλ. Αυτό είναι σκάνδαλο, τεράστιο. Αυτό έχει δίκιο. Τώρα δεν ξέρω το νομικό πλαίσιο, γιατί σου λέω και πάλι ότι αυτή η επιταγή, η δωρεά, έγινε τυπικά. Γιατί φυσικά δεν ήταν. Κύριε, ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το Αβέροφ. Πάρε και 5.000 και σκάστε. Αυτό λέει. Έτσι ακριβώς είναι. Η ουσία είναι αυτή που λέει ακριβώς. Τώρα το νομικό μέρος είναι κάτι που, όπως ξέρεις, οι μεγάλοι μπορούν να ξεφύγουν. Τα μεγάλα ψάρια κάνουν τις δουλειές τους και ξεφεύγουν πολύ εύκολα από τον νόμο. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, αυτά είπε ο υπουργός, αυτά αποκάλυψε και όλα στο τέλος. Και μας περίμενε αυτή η έκπληξη με την επιταγή της Atlas Maritime. Περιμένουμε να σε δωρεί. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα από το επίμαχο πάρτι. Μέσα στην καλή χαρά ο κύριος διοικητής του Αβέροφ. Πέρα από το νομικό και όλα αυτά, πρέπει να απαντήσει, νομίζω, πλέον επίσημα η εταιρεία. Γίνεται μια επίσημη καταγγελία από τα χείλη του υπουργού, που φυσικά δεν μιλάει για δωροδοκία, αλλά το υπονοεί, εννοείται. Λοιπόν, πρέπει να απαντήσει, νομίζω, επισήμως πλέον η εταιρεία. Η Atlas Maritime, την κύριε Πατίτσα. Και θα αναλάβει πάλι ότι. Και κουφέτα. Είχαν ροζ, κόκκινα, κίτρινα. Ναι, και είναι ντυμένες ναυτίνες οι κυρίες που υποδέχονται εκεί τον κόσμο. Φοράνε κάποια στολή, επειδή δεν γνωρίζω εγώ. Αυτό είναι στολή του πολεμικού, όχι. Δεν βλέπω τα πλάνα, αλλά υπάρχουν κοπέλες του ναυτικού, υπάρχουν αντικείμενα του ναυτικού που είναι στο μουσείο, που το δούμε εκεί πέρα. Τώρα δεν βλέπω ακριβώς τα πλάνα που μου δείχνετε, που δείχνετε στον αέρα, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο υπουργός γνωρίζει ότι ήρθε επιταγή 5.000 ευρώ. Ο αρχηγός του ναυτικού ενημέρωσε αμέσως τον υπουργό. Και παρόλα αυτά αφήσανε να γίνει εκδήλωση. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι ο υπουργός ουσιαστικά προανήγγειλε νέες παρατομήσεις σε 10 μέρες που θα τελειώσει. Κωστή, θα επανέλθουμε στο θέμα. Πάμε όμως τώρα, διότι το θέμα έχει φτάσει στη Βουλή και κατέθεσε ένα ερώτηση οι βουλευτές του λαού, ο Αντώνης Αντωνόπουλος, στις λεπτομέρειες. Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Το ποτήρι της οργής ξεχυλίζει και όχι άδικα από ό,τι ακούμε. Δύο βουλευτές του λαού ζητούν εξηγήσεις από τον Υπουργό Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο για το πανηγύρι, όπως λένε χαρακτηριστικά, που διοργανώθηκε στη γέφυρα του θρυλικού Αβέροφ, με ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή. Οι βουλευτές του λαού, Αϊβαλιώτης και Αποστολάτος, προχωρούν όμως και ένα βήμα πιο πέρα και ζητούν να διερευνηθεί και το πρόσχημα που χρησιμοποιήθηκε ώστε να υπάρξει έγκριση στο σχετικό αίτημα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, στην ερώτησή τους, οι βουλευτές σημειώνουν ότι το πρόσφατο πανηγύρι στο θωρικτό Αβέροφ έγινε υπό το πρόσχημα της διοργάνωσης αφιερώματος για τα 100 χρόνια από την καθέλκυσή του και η άδεια δόθηκε από το ΓΕΝ και ρωτούν να μάθουν αν η άδεια δόθηκε στην αυτιλιακή εταιρεία του κύριου Πατίτσα, καθώς και για ποιον λόγο θεώρησε το ΓΕΝ ότι το αφιέρωμα αυτό θα έπρεπε να γίνει από την εταιρεία του κύριου Πατίτσα. Προφανώς οι βουλευτές δεν ήξεραν ότι στη μέση υπάρχουν και 5.000 ευρώ. Προφανώς δεν το ξέρανε και βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, αυτή η αποκάλυψη θα δημιουργήσει νέες εξελίξεις και θα πυροδοτήσει νέες εκρήξεις. Και πιθανότατα να πάρει και κεφάλαιο, όπως είπε και πολύ σωστά ο Κώστας Μεωνίδης. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Με τις 5.000 ευρώ και τα λεφτά. Πάμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ με το προκλητικό πάρτι λοιπόν στο θωρεκτό Αβέροφ. Ο Λέων Πατίτσας και η Μαργέτα Κουσαλά δημιούργησαν την πλέον αρτική εικόνα.
Λοιπόν, το χρυσό ζευγάρι έχει βαλθεί να μας τρελάνει με αυτά που μας λέει για το πάρτι που οργάνωσαν πάνω σε ένα εθνικό μνημείο όπως είναι το θωρικτό Αβέροφ. Στην προσπάθειά τους να δικαιολογηθούν, το γύρισαν στο Τσάμικο και σε άλλους παραδοσιακούς χορούς, σαν και αυτούς που λένε ότι χόρεψαν πάνω στο θρυλικό πλοίο. Δείτε και φρίξτε. Η κυρία Χουσαλά, λοιπόν, που επικοινωνήσαμε όταν τη ρωτήσαμε αν γνωρίζει την ιστορία του θωρικτού Αβέροφ, μας είπε με καμάρι. Φυσικά και γνωρίζω την ιστορία του θωρικτού Αβέροφ. Εσείς τη γνωρίζετε που με ρωτάτε. Γιατί τότε κάνατε το γαμήλιο γλέντι σε αυτό? Δεν έχω να σας απαντήσω σε τίποτα τώρα. Πότε θα μας απαντήσετε, κυρία Χουσαλά, όταν κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας στην Ακρόπολη? Λόγω αυτού του γεγονότος, του εσχρού, θα με τέσσερα να πω, άκουσαν οι Έλληνες ξανά για τον Αβέροφ. Είναι ευκαιρία να πούμε ότι πρέπει να διοργανώσουμε τουλάχιστον το 2012 μεγάλη τελετή πάνω στο πλοίο αυτό, επί τη συμπληρώση της επετείου 100 ετών από την εποχή που ο Αβέροφ έγραψε με 7 γράμματα την ελληνική ιστορία. Το χρυσό ζεύγος πάντως άφησε να εννοηθεί μέσα από το περιβάλλον του ότι δεν ήξερε για τους καλεσμένους του, καθώς μπήκαν στο πάρτι και άγνωστοι αλλά και άγνωστες. Έτσι δεν ευθύνονται για τον ντύσιμό τους. Δείτε λοιπόν αυτή τη φωτογραφία και πείτε μας πού είναι ο δράκος, γιατί όλα τα παραμύθια έχουν δράκο. Πίσω από αυτή την κυρία με το φόρεμα που το μάκρος του φτάνει μέχρι το λαιμό της, δεν είναι ο κύριος Πατίτσας που ποζάρει χαμογελαστός? Εσείς τα ποζάρατε στο γάμο σας με κάποια που δεν την είχατε δει ποτέ στη ζωή σας? Εκτός αν την είχατε ξαναδεί. Η κυρία Κουσαλά που ξέρει την ιστορία του θωρικτού Αβέροφ, αλλά δεν μας τη λέει, μας είπε ακόμη. Χορέψαμε μόνο παραδοσιακούς χορούς που ήξεραν οι καλεσμένοι και τίποτε άλλο. Σας πιστεύουμε και εσάς και τις φωτογραφίες που δείχνουν τις καλεσμένες σας με τις παραδοσιακές τους στολές. Άλλωστε, ο disc jockey που κλείσατε είχε κάνει και το πρόγραμμα του Κολοκοτρώνη του 1921 με τα ίδια τραγούδια. Ρωτήστε και το μελαμψό κύριο της φωτογραφίας που είμαστε σίγουροι ότι ξέρει Τσάμικο, Καλαματιανό, Συρτό και τέλος πάντων όλους τους παραδοσιακούς χορούς. Βέβαια, όταν της είπαμε πως πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, μας είπε: δεν απαντώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Μήπως θα θέλετε να μας απαντήσετε στην απορία του κυρίου Παπαδάκη, κυρία Χουσαλά? Δεν φοράει βρακί? Έτσι μου φαίνεται, δεν νομίζω να βλέπω. Ναι. Βρακί δεν είναι αυτό. Ο Θέμος Αναστασιάδης ήταν χύμαρος στα σχόλιά του για την φιέστα πρόκληση στο θωρικτό Αβέροφ που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Ο Θέμος Αναστασιάδης μιλάει στο Σταρ για τις φωτογραφίες ντροπής που πρώτο έβγαλε στη δημοσιότητα το πρώτο θέμα και δείχνουν το πάρτι του Λέοντα Πατίτσα και της Μαριέτας Χρουσαλά πάνω στο θωρικτό Αβέροφ. Είχαμε εδώ τα χαμώματα πάνω στο θωρικτό Αβέροφ, στο ιστορικό αυτό μνημείο, όπου γίνανε πιστεύω τρομερές γελιότητες που δεν σβήνονται. Τα οποία τα παρουσίασε ο σταθμός σας και άλλα γανάγια και φάζονται πολύ μετά την αποκάλυψη που κάναμε στο θέμα. Δυστυχώς, και αυτό είναι συνδεδεμένο, δεν σεβόμαστε ούτε την ιστορία μας. Είναι σαν να κάνανε, ας πούμε, κασιλαμάδες πάνω στην Ακρόπολη. Ήταν φωτογραφίες να ποζάρουν μοντέλα, σαν να είναι σε κάποιο πάρτι, σαν να γίνεται ένα beach party. Τα μοντέλα, αυτά που ξέρουν, αυτά κάνουν. Τα μοντέλα είναι για να ποζάρουν. Τα κανόνια είναι που είναι για άλλες δουλειές και τα μουσεία που είναι για άλλα πράγματα, είναι για να εμπνέουν τον κόσμο, είναι για να πηγαίνουν εκεί σχολεία και να μαθαίνουν ότι αυτό το συγκεκριμένο πλοίο έσωσε την Ελλάδα, είναι αυτό το συγκεκριμένο πλοίο το οποίο έφτασε στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, είναι το πλοίο το οποίο συμμετείχε σε όλους τους άθλους του ελληνικού ναυτικού και το οποίο το κατέληξαν κλαμπ παραλίας, κερδία, ας πούμε, φθινιάρικο. Το γεγονός είναι ότι αυτά τα πράγματα συνέβαιναν μπροστά σε τόσο κόσμο και δεν βρέθηκε κανείς, ένας λογικός άνθρωπος, να πει ρε παιδιά, τι κάνουμε εδώ. Ένας αξιωματικός, αυτό είχε αξιωματικούς εκεί πάνω, να σηκωθεί να πει τι νομίζετε ότι είναι εδώ και το έχετε κάνει μπουζουκλερία, ας πούμε. Είμαστε σε μια εποχή όπου υπάρχει μια γενικότερη χρεοκοπία. Εκτός από την οικονομική χρεοκοπία και υπάρχει και η ηθική χρεοκοπία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συνέστηση τι ακριβώς κάνουν και αυτό νομίζω ότι έχουν το αγαταλόγιστο. Αν καταλαβαίνουν τι κάνανε, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην καταλαβαίνουν, που είναι πιο ανησυχητικοί, αρκεί μια συγγνώμη. Πιστεύω ότι η Μαριέτα είναι ένα πρόσωπο το οποίο τόσα χρόνια στην τηλεόραση δεν έχει προκαλέσει. Δεν έχει, παρότι ήταν σε άκρως επικίνδυνες ζώνες, δεν έχει φτάσει στα όρια. Συνεπώς τώρα που μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής της, είναι χρήμα να το ξεκινήσει έτσι. Είναι ο Πατίτσας, η Μαριέτα. Ο Πατίτσας έχει. Και εγώ πάντως το Αβέροφ. Τη ζωή της άλλης Ελλάδας. Μιλάμε για την μια Ελλάδα την οποία ξέρουμε, η οποία υποφέρει και κάθε μέρα, ας πούμε, τραβολογείται με φόρους, ιστορίες κτλ. Και υπάρχουν και κάθε άνθρωποι οι οποίοι επιδεικτικά και προκλητικά για αυτήν την εποχή οργιάζουν κάνοντας πάρτι πάνω σε μνημεία της εθνικής μας ιστορίας. Μιλώντας στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου, ο Θέμος ήταν καυστικός. Υπάρχει πολύ μεγάλη γαϊδουριά. Βρέθηκαν ζώα και τσόκαρα μαζεμένα να το κάνουν όλο αυτό ένα πανηγύρι της ξεφθύλας.
Η εξοργιστική φιέστα του Λέοντα Πατίτσα στο θωρακτό Αβέροφ δεν ήταν η πρώτη που έχει γίνει στο ιστορικό πλοίο. Το 1996 το Αβέροφ είχε παραχωρηθεί στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και το γεγονός είχε σχολιαστεί αναλόγως από την Μαλβίνα Κάραλη. Δεν είμαστε πια στο στούδιο, είμαστε σήμερα φιλοξενούμενοι στο θωρακτό Αβέροφ. Κι όμως η απόλυτη εθνική ντροπή έχει παρελθόν. Η Ελένη Μενεγάκη ανήμερα 28 Οκτωβρίου 1996 άνοιγε το δρόμο στη Μαριέτα Χρουσαλά ώστε 14 χρόνια μετά να πατήσει ανενόχλητη τα τακούνια της στο κατάστρωμα του Αβέρο. Το επιβλητικό θωρικτό δεν συγκίνησε ούτε την Ελένη Μενεγάκη ούτε τους συνεργάτες. Κανονικά εκπομπή με όλες τις στήλες σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τα ζώδια με την Ελένη και τη Λίτσα Πατέρα κάτω από τα κανόνια. Ήταν Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, όπως και σήμερα. Γυμναστική με τις σημαίες του Διεθνούς Ναυτικού Κώδικα στα χέρια. Μόδα με τη Γιολάντα Διαμαντιντημένη αξιωματικό. Το γλεντοκόπι άναψε με την Άντζη Σαμίου. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε χάνομαι. Και το Βαγγέλη Κονιτόπουλο. Και ανάβω σαν το ηφαιστείο στην καρδιά της Σαντορίνης. Η ευαισθησία της παρουσιάστριας πάντως έφτασε μέχρι εκεί που της επέτρεπε η σκαλέτα της. Να ξαναπούμε ένα μεγάλο συγγνώμη σε όλους όσους ήρθαν σήμερα για να επισκεφούν το θωρακτό και βέβαια δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα λόγω της εκπομπής. Το φάουλ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού δεν έμεινε ασχολίαστο από τη Μαλβίνα και το βιτριολικό της χιούμορ. Στο μεταξύ από την 28η Οκτωβρίου και δόθε, τα πιτσιροί και εξυγχρονισμένοι μου Έλληνες νομίζουν ότι το Αβέροφ είναι ένα κρουαζιερόπλοιο που το καβαλάνε διάφορες και πάνε στη Μύκονο. Και για το θωρακτό Αβέροφ λίγο έλειψε να παραιτηθεί, σου λέει, ως και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Διότι λέει ότι το δώσανε στον πρινό καφέ για άλλο λόγο από αυτόν που το δώσανε, έτσι για να γλαϊστεί λιγάκι το Αβέροφ. Και όταν είδανε τα καβάλα κάτω από τα κανόνια, δοκιμάσανε την έκπληξη, δεν το περιμένανε. Και τι περιμένατε, βρε δικαιορισμένοι, για πέστε μου, έτσι, όταν είδατε τις μπροστά σας, δηλαδή, τι συνειρμό σας έκαναν, πως θα σας απαγγέλανε πατριωτικά ποίηματα, είμαι μια Ελληνοπούλα, μια Μεσουλιωτοπούλα, πως θα σας περιέγραφαν πως γίνονταν οι ναυμαχίες, για πως θα σας μιλούσανε για ιστορία. Όχι, δεν θέλω κουβέντα, τα ξ***α είναι συνεπέστατα, γι' αυτό είναι άλλωστε και ξ***α. Και τα ξ***α ως γνωστόν έχουν μια έφεση μόνο προς τη φούρλα, όχι προς την ιστορία. Εσείς φταίτε, αφού κι εγώ, εκπομπή και ψιλοκλονίστηκα. Διότι μεγάλωσα γναντίζοντας μία φωτογραφία του παππού μου που ήταν πάνω στα Αβέροφ, αγκαζε με τον Κωνσταντίνο, του ξεσκόνησε και λίγο έτσι το σακάκι και τώρα βλέπω την ίδια φωτογραφία και λέω «Βρε, είσαι άραγε ναύαρχος παππού, είπα και εσύ αστρόλογα Τζουιλίτσα που δεν του πήγαινα του παππού μου να ήταν Λίτσα με το χαρακτήρα που είχε». Αλλά και πάλι ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ, μπορεί. Αγαπητοί Γιώργο Λιάγκα και Φέη Σκορδά, δυστυχώς η αίτησή σας για το γαμήλιο γλέντι στο αντιτορπιλικό Έλλη απορρίφθηκε. Το επόμενο βίντεο είναι αφιερωμένο στο ζεύγος που έκανε το πάρτι για να μάθουν τι ήταν το Αβέροφ. Η δόξα του πολεμικού ναυτικού, το θωρακτό καταδρομικό Γεώργιος Αβέροφ, έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την ένδοξη ιστορία του πολεμικού μας ναυτικού. Στις 11 Σεπτέμβρη του 1911 κατέπλευσε στο Φάληρο, όπου οι Έλληνες το υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Έναν χρόνο μετά, το 10.200 τόνων θωρακισμένο εύδρομο με τους 22 γαλλικούς λέβητες και τα αγγλικά πυροβόλα των 1.234 χιλιοστών τίθεται επικεφαλής του ελληνικού στόλου υπό τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη και παίρνει το βάπτισμα του πυρός με την έναρξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, απελευθερώνοντας Μυτιλίνη, Λίμνο, Χίο, Ύμβρο, Τένεδο, Θάσο και το Άγιο Όρος. Η έκβαση των ναυμαχιών που ακολούθησαν έβαλε τέλος στις προσδοκίες του Οθωμανικού στόλου στο Αιγαίο. Τον Οκτώβριο του 1918, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα βρίσκεται στην πλευρά των νικητών και το θωρακτό Αβέροφ είναι το πολεμικό πλοίο που κατέπλευσε στην Κωνσταντινούπολη, υψώνοντας την ελληνική σημαία. Ο Αβέροφ είναι ένα σύμβολο της ναυτικής μας παραδόσεως. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του και στη μεταφορά των στρατευμάτων και των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκτελούσε περιπολίες στον Ινδικό ωκεανό. Η τελευταία του αποστολή ήταν στις 17 Οκτωβρίου 1944, όταν έφερε πίσω στην πατρίδα την τότε ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να τιμούμε, να μάθουμε να τιμούμε τις παραδόσεις μας και τα σύμβολα μας. Το θρηλυκό πλοίο όμως άρχισε να γερνάει και το 1950 διατάχθηκε ο παροπλισμός του. Μέχρι το 1984, όπου με απόφαση του πολεμικού ναυτικού, ρημουλκήθηκε στο Φάληρο, ξεκινώντας τη νέα του πορεία ως μουσείο. Αυτή λοιπόν τη θρηλυκή ιστορία δεν σεβάστηκε.